Καλησπέρα σας κυρία Τελεγιορίδου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε απόψε στο δίκτυο μαζί μας για να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε μερικά από τα πολύ επίκαιρα. Δεν θέλω όμως να ξεκινήσω. Τα θέματα της Ελλάδας με την Τουρκία είναι πάρα πολύ επίκαιρα. Θα σας κάνω ερώτηση για όλο αυτό. Δεν ήθελα πρώτα να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας. Είναι και η εβδομάδα προς τον 15 Αύγουστο βέβαια για τον κορονοϊό. Πολλοί πιστεύαμε ότι όλη αυτή η ιστορία ίσως θα κρατηθεί πολύ πιο χαμηλά από ό,τι είναι σήμερα. Πιστεύαμε ότι αν μιλάμε για ένα δεύτερο κύμα, αυτό θα ήταν το φθινόπωρο, αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Θεωρώ δηλαδή ότι έχουν πάει πολύ χειρότερα. Θέλω την εκτίμησή σας, θέλω να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας, αλλά και τι πληροφόρηση ως ΣΥΡΙΖΑ έχετε και από την κυβέρνηση. Καταρχάς, ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Ο κορονοϊός είναι ένα θέμα που πράγματι δημιουργεί πάρα πολλές δυσκολίες και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι λέει και η επιστημονική κοινότητα βρισκόμαστε στην αρχή του δεύτερου κύματος, το οποίο πράγματι έρχεται πιο γρήγορα από ό,τι το περιμένανε το φθινόπωρο. Αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Βέβαια, το πρόβλημα είναι σε όλο τον κόσμο, αλλά και στη δική μας χώρα υπήρξαν αντιφάσεις, υπήρξαν παλινοδίες. Δεν είχαμε ενιαία υγειονομικά πρωτόκολλα εν ώψη και του τουρισμού, ο οποίος άνοιξε με διαφορετικά πρωτόκολλα, για παράδειγμα στους τουρίστες που ερχόταν από τα Χερσαία σύνορα και σε αυτούς που ερχόταν αεροπορικώς. Η κυβέρνηση πράγματι δεν κατάφερε να δώσει σαφή μηνύματα προς τους πολίτες, αλλά και προς την διεθνή κοινότητα, οι οποίοι ήταν αυτοί που τροφοδοτούν τον τουρισμό μας. Να πούμε χαρακτηριστικά το παράδειγμα με τη μάσκα. Εκεί που μας λέγανε ότι η μάσκα δεν είναι χρήσιμη, μετά λέγανε ότι η μάσκα είναι υποχρεωτική, δεν είναι υποχρεωτική αρχικά στους χώρους εστίασης, τώρα έχουν πει ότι είναι παντού. Τα κρούσματα που υπάρχουν στη χώρα, από ό,τι φαίνεται ο αριθμός, δημιουργεί μία ανησυχία. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει σαφείς οδηγίες, στηριγμένες σε επιστημονικά και όχι επικοινωνιακά κριτήρια. Γιατί υπήρξε μία προσπάθεια να μας πούνε ότι περάσαμε στην κανονικότητα και αυτό δυστυχώς μας έφερε πίσω. Μας έφερε πίσω στον Μάρτιο. Αντί δηλαδή όλο υπάρχει, αυτό το υπάρχει, διάστημα υπάρχει να ευθύνη. Ετοιμαστούμε. Λέτε ότι υπάρχει ευθύνη τη στιγμή αυτή για το πώς το χειριστήκαμε το καλοκαίρι. Ίσως δεν έπρεπε να ανοίξουν τα σύνορα. Βεβαίως, θυμάστε ότι λέγανε ότι απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Στέλνανε και τα ΜΑΤ στις πλατείες που συγκεντρώνονταν νέοι άνθρωποι. Ενώ την ίδια ώρα μαζεύονταν χιλιάδες για τα εγκαίνια στην Ομόνοια. Δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Δεν υπήρξε εκείνη η προσπάθεια ώστε να προστατευτεί και η χώρα αλλά και η οικονομία για τον τουρισμό. Να σας ρωτήσω λίγο πάνω σε αυτό όμως. Δεν γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει μια ειδική επιστημονική επιτροπή που εισηγείται όλα τα μέτρα και πολιτικά αποφασίζει η κυβέρνηση. Ναι, αλλά αν αυτές ήταν οι εισηγήσεις στα τέλη Μαΐου ή και τον Ιούνιο και τώρα είναι διαφορετικές. Κοιτάξτε όμως, η επιστημονική κοινότητα είναι αυτή που προτείνει. Η πολιτεία είναι εκείνη που αποφασίζει. Mm-hmm. Και υπήρχαν 5 μήνες ώστε να θωρακίσουμε τη χώρα και αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε σαν λαός στο πρώτο κύμα να την αξιοποιήσουμε και να είμαστε πράγματι μια ασφαλής χώρα. Αυτό από ό,τι δείχνουν πράγματα, δεν μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι το δεύτερο κύμα θα είναι ανώδυνο. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία. Ο αριθμός όμως των κρουσμάτων δημιουργεί προβληματισμό. Με 70 κρουσμάτα πήγαμε σε lockdown και τώρα έχουμε πάνω από τα διπλά. Πάνω από τα διπλά. Βλέπουμε ότι καθημερινά έχουμε 190-200, είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα, σε κρούσματα που δεν τα βλέπαμε ούτε τον Απρίλιο τα νούμερα αυτά, έτσι. Και να σας πω, υπήρχε και το γεγονός ότι προσβάλλονται και πιο νεαρές ηλικίες, σημαίνει ότι τα συμπτώματα είναι πιο ήπια, κάτι όμως που αν κρίνουμε ας πούμε, από το παράδειγμα της νεαρής γιατρού στη Λάρισα, η οποία είναι και πολύ νέα κοπέλα, και διασωληνώνεται. Όταν λοιπόν έχουμε και κρούσματα τόσο σοβαρά και σε μικρές ηλικίες και στο υγειονομικό προσωπικό και όλους αυτούς τους μήνες δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια
για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Mm-hmm. Δεν έχουν γίνει απαραίτητες προσλήψεις ούτε σε γιατρούς, ούτε σε νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν θωρακίστηκε το δημόσιο σύστημα υγείας. Πάντως έχει γίνει μια προκήρυξη από το Υπουργείο Υγείας, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 1.200 ατόμων. Δηλαδή προχωρά από ό,τι φαίνεται το Υπουργείο. Ναι, ότι άρχισε. Βέβαια. Και άργησε και δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη αυτός ο αριθμός για να καλύψει τα κενά. Θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με την ΠΕΠΣΙΛΟΝ Καστοριάς να μου πείτε αν υπάρχει ανησυχία, κυρία Τελιγιορίδου, εάν βλέπετε είτε κινητικότητα είτε και ανησυχία στην Καστοριά, που για πάρα πολλές εβδομάδες δεν υπήρχαν κρούσματα. Πριν από έναν μήνα, για τους γνωστούς λόγους από τις γειτονικές περιοχές, είχαμε το θέμα. Ξεπεράστηκε από ό,τι φαίνεται. Υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες αυτές δύο μέρες. Τι στοιχεία υπάρχουν, τι ενημέρωση έχετε? Κύριε Παραρά, και η Καστοριά δεν μπορεί να είναι έξω από αυτή την ιστορία. Προφανώς και εδώ θα έχουμε κρούσματα. Ο αριθμός προς το παρόν δεν είναι ανησυχητικός. Υπάρχουν κάποια επιβεβαιωμένα. Δυστυχώς είχαμε και μία απώλεια μιας συμπολίτησάς μας, να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας. Νομίζω ότι με μεγάλη προσοχή και με μεγάλη ψυχραιμία μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οι πολίτες έχουν δείξει αυτή την υπευθυνότητα. Ταυτόχρονα όμως αυτή την ευθύνη πρέπει να την αναλάβει κυρίως η πολιτεία. Δεν μπορούμε δηλαδή να μετακυλίουμε μόνο στους πολίτες το θέμα της ασφάλειας της υγείας. Θα πρέπει να υπάρχουν οι σαφείς οδηγίες, να υπάρχουν τα σαφή μέτρα και τα σαφή ενιαία υγειονομικά πρωτόκολλα, ιδιαίτερα σε αυτούς που εισέρχονται στη χώρα, και από εκεί και πέρα η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τη θωράκισή μας. Αλλά δεν έχουμε δει να γίνονται βήματα σε αυτή την κλείνοντας κατεύθυνση. Το κομμάτι αυτό, τι εκτίμηση έχουμε, τώρα θα πω για το φθινόπωρο πλέον, τι εκτίμηση υπάρχει? Φοβόμαστε κάποια γενικευμένη, έναν γενικευμένο συναγερμό, θα έλεγα, ή κλεισίματα μαγαζιών, ή υπάρχει εκτίμηση ότι μπορεί να ζήσουμε τις μέρες του Μαρτίου ή του Απριλίου? Αυτό δεν μπορώ να το εκτιμήσω εγώ. Αυτά είναι θέματα που στην πορεία θα τα κρίνουν οι αρμόδιοι επιστήμονες, οι επιδημιολόγοι, γενικότερα η επιστημονική κοινότητα. Αλλά από ό,τι φαίνεται μπορεί μεμονωμένα και τοπικά να υπάρξουν τέτοια μέτρα, όπως έχουμε δει ότι ήδη έχουν ξεκινήσει. Τώρα αν γίνει κάτι πιο συνολικό, αυτό θα το κρίνουν οι αρμόδιοι επιστήμονες. Έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα, που είναι τα ελληνοτουρκικά. Δεν χρειάζονται και πολλές ερωτήσεις, παρά τη γνώμη σας. Είδαμε συνάντηση και του Πρωθυπουργού με τον Αλέξη Τσίπρα και με άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Δείχνει μια διάθεση, από ό,τι καταλαβαίνω, και το είπε ο Πρωθυπουργός ότι θέλει να υπάρχει ενημέρωση. Ταυτόχρονα, λέει, δεν θέλουμε να διαστερευλώνονται διάφορα πράγματα μετά τις συναντήσεις, γιατί όσο αυτό δεν γίνεται, θα υπάρχει καλή ενημέρωση. Εάν γίνεται κάποια παρεξήγηση ή διαστερευλώνει ο ένας τον άλλον, δεν θα υπάρχει καλή συνεννόηση. Σε γενικές γραμμές θέλω να πείτε πού πάει όλο αυτό. Υπήρξε καταρχάς τηλεφωνική επικοινωνία και αυτό είναι μια ελλιπής ενημέρωση. Εμείς από την αρχή έχουμε πει ότι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, που άπτεται των δικαιωμάτων μας και της εθνικής μας κυριαρχίας. Γεγονός που σημαίνει ότι θα έπρεπε να γίνει η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Mm-hmm. Ανταυτού είδαμε ότι η Τουρκία συνεχώς κλιμακώνει την επιθετικότητά της. Μόλις προχθές έγινε και κησαία, ενώ είναι η δεύτερη φορά που η Τουρκία με επιθετικό τρόπο βγάζει ναύτεξη, η οποία αμφισβητεί ευθέως την ελληνική κυριαρχία. Από την πλευρά της κυβέρνησης θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν υπάρχει μια συνεκτική πολιτική, δεν υπάρχει στρατηγικός στόχος και υπάρχουν ερασιτεχνισμοί. Για παράδειγμα, χωρίς διάθεση μικροκομματικής κριτικής, να πούμε ότι υπάρχουν αντιφάσεις. Από την μια, για παράδειγμα, η κυβέρνηση έλεγε ότι η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολύ άσχημες σχέσεις με την Τουρκία, και από την άλλη έκανε μυστική διπλωματία και κρυφές συναντήσεις στη Γερμανία, τις οποίες μάλιστα τις μάθαμε από την τουρκική πλευρά, από τον εκπρόσωπο της τουρκικής κυβέρνησης, τον κύριο Καλή, και όχι από την δική μας πλευρά.
Η κυβέρνηση λοιπόν θα πρέπει να στοχεύσει στην διαμόρφωση μιας ενιαίας εθνικής εξωτερικής πολιτικής που θα έχει συγκεκριμένους στόχους και πέρα από την λεκτική προσπάθεια να στείλει το μήνυμα στην άλλη πλευρά, θα πρέπει και σε διπλωματικό επίπεδο να κάνει όλες εκείνες τις απαραίτητες και αναγκαίες ενέργειες, γιατί σε αυτή την κρίσιμη φάση δεν αρκούν οι δηλώσεις συμπάθειας ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η κυβέρνηση έχει ευθύνη, γιατί έχει σταματήσει την προσπάθεια που υπήρξε το προηγούμενο διάστημα για μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, με αποτέλεσμα συνεχώς να αυξάνουν οι ορέξεις της Τουρκίας και του κυρίου Ερντογάν. Και σήμερα να βρίσκεται το Ρουτς Ρέις σε δικά μας ελληνικά ύδατα και η κυβέρνηση να μην αντιδρά ούτε στις δηλώσεις που γίνονται από ξένους παράγοντες ότι τα ύδατα αυτά είναι αμφισβητούμενα. Δεν υπάρχουν αυτοί. Ναι, να σας πω κάτι. Επειδή πολλές φορές επικαλούμαστε και την αντίδραση της Γερμανίας, δεν θεωρώ ότι ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ ούτε επί Νέας Δημοκρατίας, εάν θέλουμε να το προσδιορίσουμε ίσως και κοινοβουλευτικά ή με τις δυνάμεις τις πολιτικές που διοικούν την χώρα, δεν έχω δει εγώ ποτέ καμία σοβαρή αντίδραση υπέρ της Ελλάδας. Σωστά λέτε ότι και η Αμερική χρησιμοποίησε μία λέξη για αμφισβητούμενα ύδατα, που ήταν κάτι περίεργο. Αλλά και από τη μεριά της Γερμανίας, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα, καταρχήν δεν βλέπουμε παρέμβαση της κυρίας Μέρκελ και από την άλλη όμως οι υπουργοί της λένε βρείτε τα, καθίστε σε ένα τραπέζι να τα βρει μία περιοχή με την άλλη. Ακριβώς αυτό λέω, ότι η κυβέρνηση σήμερα αρκείται σε κάποιες δηλώσεις συμπάθειας, οι οποίες είναι αν το θέλετε 50-50, 50% για μας και 50% για την Τουρκία, ενώ εδώ τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Εδώ υπάρχει παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας και γι' αυτό είπα πριν ότι δεν υπάρχει εκείνη η συντονισμένη εξωτερική πολιτική σε επίπεδο διπλωματίας από την πλευρά της σημερινής κυβέρνησης. Γιατί θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι εμείς με διμερείς, με τριμερείς, είχαμε την τριμερή Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ, την τριμερή με την Αίγυπτο. Αυτά όλα δημιουργούσαν συνθήκες στην περιοχή, ώστε να υπερασπιστούμε με καλύτερο τρόπο τα εθνικά μας δίκαια. Είχαμε τις συνόδους των χωρών του Νότου, στην οποία είχε πρωτοστατήσει ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας. Ενώ βλέπουμε τον κύριο Μητσοτάκη αυτό το εργαλείο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, να το αφήνει και να επαφείται στο να ακούσει δύο καλά λόγια. Θα πρέπει να ζητήσει σύνοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το θέμα, να διεκδικήσει τις κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας που είχαν ξεκινήσει από την δική μας κυβέρνηση και να μην αρκούμαστε στα λόγια. Γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα πρέπει να υπάρξει μια αποφασιστική πολιτική αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος είναι ο ταραξίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, να κάνει τα παιχνίδια του εις βάρος της δικής μας χώρας. Πάντως υπάρχει ανησυχία και στους πολίτες, παρότι είναι το καλοκαίρι, υπάρχουν οι διακοπές, υπάρχει η χαλάρωση, ξέρετε, με την ανάκληση των αδειών, είτε με την επιστροφή των των αξιωματικών στις μονάδες και όλα αυτά τα οποία ακούμε συνεχόμενα όταν προκύπτει κάτι, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει θόρυβος, υπάρχει και άγχος, υπάρχει και υποψία για να μην γίνει το κακό. Φοβόμαστε να γίνει το κακό ή η εκτίμηση είναι ότι αυτός μέχρι εκεί φτάνει. Κοιτάξτε, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Το γεγονός είναι ότι από την πλευρά του κλιμακώνει την προκλητικότητα και την επιθετικότητά του. Εμείς θα πρέπει από την δική μας πλευρά με αποφασιστικότητα να δώσουμε το μήνυμα ότι δεν θα ανεχτούμε την αλλίωση των εθνικών μας συμφερόντων και των εθνικών μας δικαίων. Ναι. Είμαστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε, αλλά ο δρόμος της διπλωματίας και είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να μας δώσει τις καλύτερες λύσεις. Και σε αυτό θα πρέπει η κυβέρνηση να ενεργοποιήσει όλους εκείνους τους μηχανισμούς που έχει στην διάθεσή της. Αυτή τη στιγμή όμως, από ό,τι φαίνεται,
κινείται με ερασιτεχνισμό, με μια μυστικότητα, πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που πρέπει να κάνει για αυτή την περίπτωση. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε, δεν έχει τελειώσει ακόμα κάτι. Είμαστε σε κρίσιμες μέρες, έτσι. Ελπίζουμε όλο αυτό να τελειώνει σιγά σιγά, αλλά θεωρώ ότι θα με πρέπει τους συγκεκριμένους γείτονες τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Έτσι. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη στόχευση. Δεν μπορούμε να ακούμε ότι να γίνεται η υπογραφή του συμφώνου για την ΑΟΣ, της συμφωνίας για την ΑΟΣ με την Αίγυπτο και να ακούμε τον Υπουργό Εξωτερικών να λέει ότι όταν πήγαινε στην Αίγυπτο δεν γνώριζε ότι θα υπέγραφε. Ίσως δεν υπολόγιζε το πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει όλο αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ χρειάζεται πιο υπεύθυνη στάση από τους καθήλυνα. Θέλω να έρθουμε λίγο στα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Επειδή πολλές φορές το ερώτημα μπορεί να θεωρείται κλασικό για την πορεία των έργων, για μένα είναι πάντοτε ουσιαστικό, γιατί κάθε φορά, ανατακτά χρονικά διαστήματα, προσπαθούμε όλοι να αντιληφθούμε ποια είναι η πορεία. Δεν θα ξεκινήσω από το ποια είναι η πορεία, ποια είναι η γνώμη σας για τα έργα. Θα ξεκινήσω πρώτα από την τοπική συνεννόηση. Θέλω να μου πείτε, εάν υπάρχει συνεργασία, αν υπάρχει συνεννόηση. 4-5 είστε αυτοί που διοικείτε την ΠΕ Καστοριάς, δηλαδή ο συνάδελφός σας, η Ερετή και η Περιφέρεια. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει συνεννόηση. Αν υπάρχουν κόκκινες γραμμές. Κύριε Παραρά, να πούμε ξεκάθαρα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και όταν θέλουμε να διαμορφώσουμε συνθήκες συνεργασίας και συνεννόησης, η κύρια ευθύνη για την διαμόρφωση αυτών ανήκει στην πλευρά που κυβερνά. Γι' αυτό ρωτάω αν υπάρχει συνεννόηση. Από ό,τι φαίνεται όμως, εδώ και οι τοπικοί χρησιμοποιούν το γενικότερο σχεδιασμό που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία και κεντρικά για μια δημιουργία μιας επικοινωνιακής εικονικής πραγματικότητας. Λένε πάρα πολλά λόγια, στην πράξη όμως δεν βλέπουμε έργα. Εγώ από τη δική μου πλευρά... Συγγνώμη λίγο για το θέμα, για τη συνεννόηση. Ότι με ενδιαφέρει αυτή η συνεργασία, γιατί τα θέματα που αφορούν την περιοχή είναι θέματα στα οποία δεν επιδέχονται κόμματα και χρώματα. Από εκεί και πέρα όμως είναι η ευθύνη της άλλης πλευράς να δημιουργήσει αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας για τη διαμόρφωση μιας κοινής, αν το θέλετε, πολιτικής. Αυτό δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν υπάρχει σήμερα, έτσι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει, τώρα. Γιατί είπαμε ότι τη μια θα κάνουν, τη μια μας λένε θα φέρουν την αερομεταφερόμενη, την άλλη μας λένε θα κάνουν την σύραγγα, μετά μας λένε να βάλουμε κουνέλια. Δεν υπάρχει ένα σχεδιασμό. Από την μεριά του συναδέλφου σας. Ωραία διαχείριση και μετά λέει πάμε να το συζητήσουμε. Ναι, ναι. Από τη μεριά του συναδέλφου σας που έχει και τις επαφές με τα υπουργεία, με τους υπουργούς και ενδεχομένως και με τον Πρωθυπουργό, φαντάζομαι όταν χρειάζεται. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, υπάρχει στόχευση, υπάρχει πλάνο. Αναφέρομαι στον κύριο Τσιγκαλάγια. Τι είναι αυτό που υπολογίζεται. Σας το λέω αυτό διότι θα συναντιέστε και στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπου εκεί συζητιούνται πράγματα, ακόμα και στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου μέσα από ερωτήσεις, επερωτήσεις, όλες αυτές είναι συναντήσεις. Λέω τώρα, χρονοδιάγραμμα έχουμε, στόχευση έχουμε. Στην Δυτική Μακεδονία έχουμε απολιγνητοποίηση, έχουμε μεταβατικές εποχές, ακόμα και για τον κλάδο της γονοποίησης και για τα θέματα των λιγνητικών μονάδων. Γι' αυτό λέω, υπάρχει χρονοδιάγραμμα ή κινούμαστε έτσι γενικά. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει ένας συνεκτικός σχεδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης και της εκπροσώπησης της σε τοπικό επίπεδο. Πράγματι, γενικότερα η περιφέρεια έχει και το θέμα της απολιγνητοποίησης. Από ό,τι φαίνεται, τώρα προσπαθούν να δουν τι σχέδιο θα κάνουν και τι προτάσεις θα κάνουν και για το σύνολο της περιφέρειας. Προς το παρόν δεν μας έχουν παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για να μπορέσουμε να το κρίνουμε και προφανώς αυτό δεν έχει και χρονοδιάγραμμα. Ακούμε αποσπασματικά από εδώ και από εκεί κάποιες προτάσεις οι οποίες από εβδομάδα σε εβδομάδα αναιρούνται κιόλας. Περιμένουμε και θα δούμε. Για τα μεγάλα έργα ή για τις συζητήσεις που έχουμε κάνει για όλα αυτά, εξελίξεις υπάρχουν. Τώρα βέβαια δεν θέλω για μία ακόμη φορά να τα εξειδικεύσουμε και ξέρετε ποια είναι τοπικά τα μεγάλα έργα. Εγώ συμπεριλαμβάνω πάντοτε και την διαδικασία του φυσικού αερίου που ακούμε για το 24
ίσως και αν μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα και το φράγμα του Νεστορίου και όλα τα υπόλοιπα που για μένα και πάλι θα έπρεπε να έχουν δρομολογηθεί και πριν από 4, 5, 6, 7 χρόνια, ακόμα και σήμερα το 2020 τα συναντάμε, αλλά προσπερνώντας τα όλα αυτά πρέπει να βλέπουμε σήμερα, το καλοκαίρι του 20, εξελίξεις έχουμε για αυτά τα έργα. Σας είπα, κύριε Παραρά, ότι δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Αναφερθήκατε, για παράδειγμα, στο φυσικό αέριο, όπου ο σχεδιασμός έλεγε ότι από το τέλος του 19 έπρεπε να ξεκινήσουν τα δίκτυα. Θυμάστε όλες αυτές τις παλινοδίες, όπου προσπαθούσαν να πούνε ότι δεν υπήρχε κανένας προηγούμενος σχεδιασμός, ότι δεν υπήρχαν χρήματα. Φτάνουμε σήμερα στο σημείο, ακόμη και αυτό που είπε στην ερώτηση που κατέθεσα εγώ στη Βουλή στον υφυπουργό, τον κύριο Θωμά, που είπε ότι υπάρχουν τα χρήματα και πρέπει να αξιοποιηθούν. Σήμερα λένε ότι αυτά θα γίνουν μέσα από προγράμματα ΕΣΠΑ. Και εκεί που τώρα, το καλοκαίρι του 2020, έπρεπε ήδη να υπάρχουν κατασκευασμένα περίπου 35 χιλιόμετρα δικτύου, εμείς ακούμε ότι το έργο αυτό θα πάει για το 24 και θα δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Γι' αυτό σας λέω ότι τελικά όχι μόνο δεν ήταν έτοιμοι, αλλά δημιουργήσανε και πάρα πολλά εμπόδια και βλέπουμε ότι πράγματα τα οποία είχαν ήδη δρομολογηθεί στην δική μας περιοχή έχουν καταργηθεί. Μάλιστα. Να μην τα ξαναπούμε. Πανεπιστήμια, και ΦΙΑ, φορέας διαχείρισης. Από εκεί και πέρα βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και μάλιστα σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο για την περιοχή μας, όπου πέρα από την κρίση που υπήρχε στον κλάδο της Γουνοπούλου, έχει πληγεί και από την πανδημία και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός για να μας πούνε ότι εμείς οραματιζόμαστε αυτό. Mm-hmm. Αντιθέτως, γκρεμίζονται πράγματα που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα και δεν αντιδρούν. Για τον κλάδο της Γουνοπίας, μια τελευταία εξέλιξη είδατε χθες που υπήρξε για Αύγουστο και Σεπτέμβριο σε σχέση με το προσωπικό που απασχολείται για να μπορέσουν να πάρουν και μια αποζημίωση. Γενικότερα ή μάλλον ειδικότερα λέτε, δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να ανακοινωθεί για έναν κλάδο που πραγματικά έχει καταρρεύσει και είναι σχεδόν το 50%. Όπως είναι η υπόθεση των λιγνητικών μονάδων για τις υπόλοιπες περιοχές. Δεν υπάρχει και εμείς από την πρώτη στιγμή σε συνεργασία με τους φορείς της Γουνοπίας, από την πρώτη στιγμή σε αυτή την υγειονομική κρίση, είχαμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την δυνατότητα της χρηματοδότησής τους και την αύξηση της ρευστότητας, για την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ. Πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν από την πρώτη στιγμή. Αντιθέτως, αυτό δεν έχει γίνει. Έχουν μπει μέσα σε συνολικότερο πακέτο μέτρων που αφορά και άλλες επιχειρήσεις και αυτό δημιουργεί θέματα, γιατί ο κλάδος ειδικά της Γουνοπίας είναι ένας ειδικός παραγωγικός τομέας που ήθελε και ειδικά μέτρα γι' αυτό. Και ειδικά μέτρα. Ένα τελευταίο. Ξέρετε, πολλές φορές με τρομάζει όταν κάτι ξαφνικά φεύγει από την επικαιρότητα, διότι αυτό που θα σας αναφέρω τώρα, πολύ ξαφνικά έρχεται πάλι στην επικαιρότητα. Και αναφέρομαι στις ροές, αναφέρομαι στους μετανάστες, αναφέρομαι σε όλα αυτά που κατά καιρούς μας απασχολούν και ειδικότερα σαν περιοχή, λέω και σαν χώρα. Λέω λοιπόν ότι ξαφνικά έχει φύγει από το προσκήνιο, γιατί συμβαίνουν ίσως άλλα πράγματα, αλλά με πολύ δραματικό τρόπο αυτό μπορεί να έρθει ξανά στο προσκήνιο. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας, αν εκτιμάτε ότι το θέμα αυτό έχει γενικώς λυθεί, έχει διευθετηθεί ή το χειριζόμαστε ίσως καλά ή αν εκτιμάτε ότι μπορεί ξαφνικά να δούμε κάτι. Κοιτάξτε, το προσφυγικό ζήτημα είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο την δική μας χώρα, αλλά είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Οι ροές αυτές δεν έχουν σταματήσει. Υπάρχει βέβαια τώρα και λόγω της πανδημίας και λόγω των ελληνοτουρκικών σχέσεων έχει πάει λίγο στο περιθώριο αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα όμως και πάλι θα πω ότι η κυβέρνηση δεν έκανε εκείνα τα απαραίτητα, τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το θέμα αυτό να είναι ένα θέμα που θα αντιμετωπιστεί συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιθέτως, παρόλο που φέρανε υποτίθεται και στον Εύρο Ευρωπαίους αξιωματούχους, αναλάβανε όλη την ευθύνη ώστε η χώρα μας να είναι η ασπίδα της Ευρώπης και να μην υπάρχει η αναλογική μετακίνηση των ανθρώπων αυτών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα,
στο οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια που είχαμε κάνει, ώστε το θέμα αυτό να μην το επομιστεί μάλιστα μόνη της η δική μας χώρα, η οποία είναι μια μικρή χώρα που έρχεται και από μια οικονομική κρίση, αλλά θα πρέπει και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να αναλάβουν ένα ποσοστό της ευθύνης τους μάλιστα ανάλογα με τη δυνατότητα που έχουν. Είναι ένα θέμα που θα το ξαναβρούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Να είσαστε καλά. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.